Με αγωνία παρακολουθεί η παγκόσμια κοινή γνώμη τις εξελίξεις στη Λιβύη, όπου μετά την κατακραυγή για το λουτρό αίματος που προκάλεσε ο Καντάφη, όλα δείχνουν ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την πτώση του Λίβιου ηγέτη από την εξουσία. Τις τελευταίες ώρες δίνει την ίστατη μάχη για να κρατήσει υπό τον έλεγχο την Τρίπολη, αλλά και την Ζαουίγια, πόλη στρατηγικής σημασίας, δυτικά της πρωτεύουσας, όπου γίνονται οι σφοδρότερες μάχες με δεκάδες νεκρούς. Για την καθεστωτική τώρα, συγκρότησαν για πρώτη φορά σήμερα ενιαίο όργανο με τη μορφή σκιώδους κυβέρνησης στη Βεγγάζη και λένε ότι έχουν υπό τον έλεγχό τους όλη την Ανατολική Λιβύη, την περιοχή που βλέπετε με πορτοκαλί. Ο Καντάφη βρίσκεται αντιμέτωπος με τη διεθνή κοινότητα, καθώς Ομπάμα και Ευρωπαίοι ηγέτες τον καλούν να φύγει τώρα. Ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επέβαλε ομοφόνος βαρύτατες κυρώσεις στη Λιβύη, προαναγγέλλοντας ότι θα παραπεμφθούν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο οι προτέτοι της δολοφονίας αμάχων. Αποφασισμένες να δώσουν μάχη μέχρι τέλους για τον έλεγχο της πόλης Ζαουίγια, δηλώνουν οι αντικαθεστωτικές δυνάμεις που διαθέτουν πλέον βαρύ οπλισμό. Μόλις 50 χιλιόμετρα δυτικά της Τρίπολης, η στρατηγική θέση πόλη, που βρίσκεται κοντά σε διελιστήρια και έναν τερματικό σταθμό πετρελαίου, αποτελεί το πιο κοντινό αστικό κέντρο στη Λιβική πρωτεύουσα που έχει περάσει στα χέρια των αντιφρονούντων. Γύρω από τη Ζαουίγια, καταγγέλουν κάτοικοι, έχουν σχηματίσει κλειό δυνάμεις του στρατού, έτοιμες να επιτεθούν για την ανακατάληψή της. Ostensibly for them to show us how they control the city. We're seeing civilians with weapons, we're seeing civilians climbing over tanks, we're seeing perhaps several thousand people in the street. I've just talked to soldiers here in uniform with weapons who told me they've given up, they're changing sides, they're joining the sides of the people. Το καθεστώς ενισχύει τις θέσεις του οδρόμου που συνδέει τη Ζαουίγια με την Τρίπολη με τάγκς αλλά και πολλούς ένοπλους υποστηρικτές του που μετέχουν ενεργά στον έλεγχο των εισόδων στη Λιβική πρωτεύουσα. Men in long coats with Kalashnikovs defending Tripoli itself. But when we started filming openly, the guns suddenly disappeared. Instead, the militia whipped up for our camera a demonstration in support of 41 years of Colonel Gaddafi's rule. And when we spotted three Chinook helicopters heading off towards trouble, defectors from Gaddafi or not, we don't know, they made it impossible for us to film. Libya love Muammar Gaddafi. All the people in Libya love Gaddafi. All the people in Libya. Το αδιαχώρητο επικράτησε το πρωί στις τράπεζες της Τρίπολης, μετά την ειδοποίηση κατοίκων της Λιβικής πρωτεύουσας μέσω της κρατικής τηλεόρασης και μηνυμάτων στο κινητό ότι μπορούν να εισπράξουν το βοήθημα που τους υποσχέθηκε το καθεστώς ύψους περίπου 300 ευρώ. Παραχωρώντας τη μία μετά την άλλη συνεντεύξη σε ξένα δίκτυα, ο γιος του Καντάφη, Σαΐφ, επανέλαβε τα περί προπαγάνδας των μέσων ενημέρωσης. Υποστήριξε εκ νέου ότι όλα είναι ήρεμα στη Λιβύη και διέψευσε ότι η οικογένειά του διατηρεί κεφάλαια στο εξωτερικό ή ότι κάποιο μέλος της σκέφτηκε να φύγει από τη χώρα. What spirits is your father in? Very good. Morals are very high. Yes. Αλλά με τον κλειό να σφίγγει γύρω από το καθεστώς, ο δευτερότοκος γιος του Καντάφη εμφανίστηκε στο παραπέντε διαλλακτικός, μιλώντας στο δίκτυο Λαραμπίγια. The unrest will lead to the break of Libya. There should be an agreement among the people. The people should have no future unless they agree to a new program. The unrest will break up the country like it happened in Afghanistan. Όμως το καθεστώς δείχνει πια να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. Στα ανατολικά, στην πόλη Μιζουράτα, οι κάτοικοι ετοιμάζονται για μια μεγάλη μάχη με το στρατό που φημολογείται ότι θα επιχειρήσει να ανακαταλάβει την πόλη. Ενώ από την Αλμπάιντα, λίγο έξω από τη Βεγγάζη, ο παραιτηθής υπουργός δικαιοσύνης ανακοίνωσε σχέδιο για τη συγκρότηση μιας προσωρινής αρχής από τους αντικαθεστωτικούς, απευθύνοντας ταυτόχρονα κάλεσμα στις λιβικές φυλές ακόμη και σε κοινή του Καντάφη. We've come up with a new constitution and strategy for the implementation of democratic elections in Libya under the supervision of international organizations. Τα ξημερώματα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε ομόφωνα εμπάργκο όπλων, οικονομικές και ταξιδιωτικές κυρώσεις κατά του Λιβικού καθεστώτος και ανέθεσε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να ερευνήσει αν διεπράχθησαν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Στο ψήφισμα γίνεται επίκληση και του άρθρου 7 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, το οποίο επιτρέπει τη χρήση στρατιωτικής βίας. As President Obama said today, when a leader's only means of staying in power is to use mass violence against its own people, he has lost the legitimacy to rule and needs to do what is right for his country by leaving now. Ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας συνεδρίαζε στη Νέα Υόρκη, η Βρετανία παραβίαζε τον εναέριο χώρο της Λιβύης, στέλνοντας μεταγωγικά και κομμάντους για τον απεγκλωβισμό ξένων υπηκών από τα κεντροανατολικά της χώρας. Την ίδια ώρα, μια ανθρωπιστική τραγωδία εκτυλίσσεται στα δυτικά και ανατολικά σύνορα της Λιβύης, όπου δεκάδες χιλιάδες ξένοι υπήκοοι κυρίως δίνουν τη δική τους μάχη επιβίωσης κάτω από αντίξωες συνθήκες.
الناس هنا ماتت من البرد، الناس هنا ماتت في نامت في الشارع. Χαοτικό είναι το σκηνικό και στο κατάμεστο αεροδρόμιο της Τρίπολης, όπου ξένοι πίκο έχουν κατασκηνώσει εντός αλλά και εκτός των εγκαταστάσεων, περιμένοντας ημέρες ολόκληρες για να βρουν θέση σε κάποια πτήση. Ça fait 6 jours qu'on est là. 6 jours. On n'a plus rien. Il faut absolument que quelqu'un nous sauve.